Η αλήθεια είναι ότι τα παζάρια συνεχίζονται. Ανάμεσα δηλαδή στην κυβέρνηση και τους θεσμούς, δηλαδή την Τρόικα, γύρω από μια διαφαινόμενη κατάληξη της συμφωνίας. Και ξέρετε, όταν πας να διαπραγματευτείς σε ένα λάκκο λεόντων, έντιμος συμβιβασμός δεν υπάρχει, εκτός αν είσαι ο προφήτης Δανιήλ. Που σημαίνει τι? Ότι έντιμος συμβιβασμός δεν θα υπάρξει. Σίγουρα θα υπάρξει δέσμη αντιλαϊκών μέτρων της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το αντιλαϊκό πακέτο. Τώρα, εάν η κυβέρνηση κάνει κόξε... Μιλάτε για τρίτο μνημόνιο δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, πολιτικά η συμφωνία έχει λήξει. Πηγαίνοντας πίσω από τις 20 του Φλεβάρη, όταν έγινε η συμφωνία Γέφυρα, που προβλέπω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, καμία μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδας στους πιστωτές, εγκαίρως και στο ακέραιο θα πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, θα τους πληρώνουμε δηλαδή, και οπωσδήποτε λίστα αντιλαϊκών μέτρων, λίστα μεταρρυθμίσεων. Πιο μπροστά ήταν το email Χαρτούβελη, τώρα είναι το email Βαρουφάκη. Και ανεξάρτητα από τις όποιες ασάφειες μας έλεγε ο κ. Βαρουφάκης, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα διαπραγματεύονται ακριβώς για να εξασφαλίσουν την ρευστότητα στις τράπεζες και αυτές με τη σειρά τους να διασφαλίσουν την επενδυτική δραστηριότητα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων της Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό η γερμανική κυβέρνηση πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη έχουμε την ελληνική κυβέρνηση να αντιστέκεται μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ακριβώς δεν θέλει να διασφαλιστεί ζεστό χρήμα για γερμανικούς ή άλλους ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά αυτά τα χρήματα να εξασφαλιστούν για το εγχώριο κεφάλαιο, δηλαδή για εγχώριους μονοπωλιακούς ομίλους, και εξού και το ενδιαφέρον του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων όταν πρώτος έτρεξε να δώσει τα συγχαρητήρια στην σημερινή κυβέρνηση για την εκλογή της. Να εξασφαλίσουν λοιπόν διαμέσου των τραπεζών τη ρεστότητα για το εγχώριο κεφάλαιο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει τα δύο διαφορετικά μείγματα διαχείρισης, ναι. Το ένα του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και το άλλο μείγμα διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που εξυπηρετούσε το γερμανικό κεφάλαιο και τους άλλους μονοπωλιακούς ομίλους της Ευρώπης. Και από κοντά βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες ενδιαφέρονται. Ξέρετε γιατί? Για ενδιαφέρονται ακριβώς γιατί δεν θέλουν την πρωτοκαθεδρία της Γερμανίας. Υπό αυτό το πρίσμα της συζήτησης, θέλετε να πείτε, ενδεχόμενα αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι δεν υπάρχει και λόγος να προκρίνεται αυτό το αίτημα περί προσφυγής στην κάλπη, το οποίο επικαλούνται και σήμερα αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι θα υπάρξουν αντιλαϊκά μέτρα. Και προφανώς η κυβέρνηση θέλει να δει πώς ακριβώς θα σερβιριστεί, να το πω επιτρέψτε μου την έκφραση, στο λαό. Και περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση έχει κάνει πίσω και από τις κόκκινες γραμμές τις προεκλογικές. Πάει ο έμφυα, πάει το 751 βασικός μισθός, πάνε οι όποιες φορολανθρήσεις που είχε εξαγγείλει, πάνε οι συνολικές διαπραγματεύσεις. Κατά συνέπεια, τι θέλει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θέλει να καταλήξει μια συμφωνία, να τη φέρει για κύρωση στη Βουλή και πιθανά, επειδή θα πάμε σε ένα νέο μνημείο και σε μια νέα δανειακή σύμβαση της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων, φέρει μέσα από τις εκλογές, πιθανά να ξεμπερδέψει και εσωκομματικά. Και από εκεί και μετά, με ενωπή πλέον τη λαϊκή εντολή, να προχωρήσουμε στο νέο μνημόνιο και στη νέα δανειακή σύμβαση.